Κύριε Στυλιανίδη, να πάμε λίγο σύντομα τη συζήτηση. Να σας ρωτήσουμε αν η Ελλάδα επιμένει στην αυριανή σύνοδο κορυφής να προσδιοριστούν επακριβώς οι κυρώσεις έναντι της Άγκυρας. Κοιτάξτε, πρέπει κατά την άποψή μου να βρίσκονται πάντα στο τραπέζι οι κυρώσεις και να αναπτυχθεί ένας παράλληλος μηχανισμός ενεργοποίησής τους σε περίπτωση που η Άγκυρα αθετήσει την στάση που επιδεικνύει αυτή τη στιγμή, που δείχνει ότι ανοίγει την πόρτα σε ένα ενδεχόμενο διάλογο. Βέβαια, τις προκλήσεις δεν τις έχει σταματήσει η τουρκική πλευρά. Για να δεν φαίνεται και πρόθυμη πάντως, τουλάχιστον η γερμανική προεδρία, αύριο να συζητήσει συγκεκριμένες κυρώσεις και να τις καταγράψει έτσι ώστε να υπάρχει η απειλή του κουμπιού, να το πω έτσι, έναντι του κυρίου Ερντογάν. Γι' αυτό σας ρωτάμε αν αύριο η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής θα ζητήσει τελεσυγγραφικά να προσδιοριστούν οι κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε μπορώ να σας απαντήσω τώρα για λογαριασμό του. Αυτό που λέω είναι η προσωπική μου άποψη. Βεβαίως. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διακινδυνεύσει να χάσει τη σοβαρότητά της εάν δείξει αυτή τη στιγμή υποχωρητικότητα σε έναν αυθάδη λόγο που εκπέμπεται από την τουρκική ηγεσία και σε προκλητικές ενέργειες που μπορεί να έχουν περιοριστεί αλλά δεν έχουν σταματήσει. Εμείς σαφώς προτάσουμε το διάλογο. Μακάρι να προσέλθουν πάλι στην λογική και τη σοφροσύνη οι γείτονές μας. Θα είναι καλό και για τις δύο πλευρές. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν μπορεί να έχει την ευελιξία ενός κράτους για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει κάτι, θα πρέπει να ορίσει το πλαίσιο. Το πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προσδιορίζει, αν όχι με μεγάλη σαφήνεια τις ποινές, τουλάχιστον να προσδιορίζει την κατεύθυνση των ποινών και να έχει εξουσιοδοτήσει η Σύνοδος Κορυφής ένα όργανο της Ένωσης να μπορεί ανά πάσα στιγμή με ευελιξία και με ταχύτητα να απαντήσει εάν δουν ότι υπαναχωρεί και υποτροπιάζει η Τουρκία.